Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έγινε μια σύσκεψη στην νέα περιφέρεια της Καστοριάς, στην αντιπεριφέρεια, την Δευτέρα, με εκπροσώπους εταιρείας κατασκευής των υποδομών φυσικού αερίου. Ωραία. Τι έχουμε εδώ τώρα λοιπόν? Έχουμε στο γραφείο της κυρίας Κοσδατσάνη εκπρόσωπος της εταιρείας AVAX, η οποία έχει αναλάβει γνωστό την κατασκευή των υποδομών του φυσικού αερίου. Σε αυτή τη συνάντηση ήταν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μάνος, που είναι και στη γραμμή μας. Κύριε Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστος, ήταν και στους ακροατές σας. Ήταν επίσης εκεί ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων, ο κύριος Κοτσάκος, με τους προϊσταμένους συγγονιακών έργων και δομών περιβάλλοντος και αντίστοιχα προϊσταμένους ορίμανσης μελετών και συγγονιακών έργων της Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ήταν αρκετός κόσμος και θα εξηγήσουμε γιατί ήτανε. Η κυρία Κυριακίδου δεν ήταν, κύριε Μάνο, από ό,τι βλέπω. Η οποία με προηγούμενες δηλώσεις της εδώ στο σταθμό μας μάλλον επέφερε μια αναστάτωση από ό,τι κατάλαβα και μάλλον και ένα κλίμα δυσαρέσκειας για αυτά που είπε, λέγοντας ότι αέριο το 24 και σταθμός αποσυμπίεση στην Ποριά την άνοιξη του 23, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αδειάζει περιφερειάρχες, τον Τζάκα, πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τι κλίμα υπάρχει για την κυρία Κυριακίδου. Δεν ξέρω. Οι εργασίες και τα χρονοδιαγράμματα που βλέπετε προχωράνε. Άρα αυτά που λέει η κυρία Κυριακίδου, τι είναι? Δεν ξέρω, κύριε Νατσούλη, μπορείτε να τη ρωτήσετε την ίδια. Τη ρωτήσαμε, γι' αυτό σας λέω. Δεν θέλω να σχολιάσω καταρχήν δηλώσεις συναδέλφων. Μάλιστα. Ίσως ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ, ίσως δεν γνωρίζει κάποια. Τι να σας πω. Να δούμε τώρα σε αυτά που γνωρίζετε εσείς για να καταλάβουμε κι εμείς. Τώρα, βρέθηκαν όλοι αυτοί γιατί εσείς έχετε την ευθύνη των κομματιών, των κομματιών που είναι ανήκουν στην περιφέρεια και που πρέπει να δώσετε άδειες για να μπουν μέσα οι σωλήνες. Μάλιστα πήγατε και σε επιτόπου σημεία για να δείτε από πού θα περάσει τα σημεία όδευσης, όπως ονομάζουμε, του αγωγού. Για να μας πείτε λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον εδώ, πού θα δώσετε άδειες, από πού θα περάσουν οι σωλήνες, κύριε Μάνο. Κύριε Ανατσούλη, έγινε μία σύσκεψη που προαναφέρατε με τους ανθρώπους που αναφέρατε πολύ σωστά, με τους εκπροσώπους από την εταιρεία κατασκευής τον AVAX. Το δωμό, ο AVAX. Ήταν βιομηχανική του από την εταιρεία αυτή, και ήταν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα από την περιφέρεια και από την πιάτσα Καστοριάς και από την έδρα, μηχανική της έδρας. Μάλιστα. Γιατί και πολύ σωστά οι άνθρωποι του AVAX έπρεπε να συμβουλευτούν τους ανθρώπους, τους εδώ ανθρώπους και της έδρας, για τον τρόπο που θα περάσουν κυρίως από την περιοχή του 4. Εδώ μια ερώτηση. Θα περάσουν από την περιοχή του 4. Η περιοχή του 4 που έχει ασφαλτοστρωθεί και τα λοιπά, πολύ πολύ πρόσφατα. Θα έχουμε σκαψίματα στο φρεσκοστρωμένο οδόστρωμα του 4. Όχι. Γι' αυτό και κάναμε τον επιτόπιο έλεγχο. Γι' αυτό και πήγαμε εκεί πέρα για να μην έχουμε καμία καταστροφή του. Από πού θα περάσει, μέσα από τα στρατόπεδα, πώς θα γίνει? Όχι, δίπλα ακριβώς από το δρόμο. Η τομή που γίνεται, κύριε Νατσούλη, για την όδευση του αγωγού δεν είναι περίπου 40 πόντους. Το μη κάνουμε. Άρα θα γίνει, ας πούμε, στο τελείωμα του δρόμου, εκεί που είναι για να φεύγουν τα νερά. Ναι, υπάρχει χώρος για να γίνει αυτό και από ό,τι μας διαβεβαίωσαν και οι μηχανικοί της εταιρείας, θα υπάρξει και άμεση αποκατάσταση του σκαυσίματος. Μάλιστα. Από εκεί υπήρχε στο σχέδιο το πώς θα μπει, θα οδεύσει προς την πόλη και το πώς θα φύγει. Ωραία, φτάνουμε στο 4. Πού πηγαίνει ο σωλήνας μετά? Κατεβαίνει από το δρόμο, έναν δρόμο που έχει κάθετο, που κατεβαίνει και σε ένα λουλουδάκι στην περιοχή της Πέτρας. Ναι. Και, η άλλη όδηση στην Πέτρα. Κατεβαίνει μέχρι Πέτρα. Φεύγει από εκεί. Ναι. Γι' αυτό και ήταν η μηχανική της έδρας, γιατί ο δρόμος αυτός είναι εθνική οδός, παλιά εθνική οδός. Ναι. Ο δρόμος Άργος Δυστυλιό, Καστοριά. Και επειδή και εκεί ήθελαμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια έργα τα οποία παλαιότερα είτε ίδρυψη είτε αποχέτευση, αυτά τα ελέγξαμε εκεί πέρα.
στο πρανές του δρόμου, για να μπορέσουμε και από εκεί συζητήθηκε το πώς θα δέψει προς την περιοχή. Άρα φτάνει απέναντι από το σπίτι του Παπουλίδη ουσιαστικά, αυτό εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς από εκεί κατεβαίνει, από εκείνον τον κάθετο δρόμο. Ναι. Και φεύγει δεξιά προς την περιοχή του Δεσπυλίου και μετά πηγαίνει Άργος οριστικό. Για να πάει και Άργος. Άρα Άργος θα πάει από αυτή την οδό, δηλαδή δεν θα πάει πίσω από το Μανιάκι προς Άργος, θα πάει από το 4, κατεβαίνουμε σπίτι τέως Δημάρχου Παπουλίδη, με Δεσπυλίο, στρίβουμε Άργος, με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει το αέριο στο Άργος. Ναι, ναι, κύριε Νατσούλη, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Γιατί δεν πάει από Μανιάκι πίσω κατευθείαν Άργος? Αυτό, κύριε Νατσούλη, δεν το γνωρίζω εγώ. Ήταν στη μελέτη που έγινε πριν από περίπου 6 χρόνια, 7 χρόνια περίπου. Προτιμήθηκε να κάνουμε τον κύκλο. Ναι, ναι, ξεκινάει ο χαλίβδινος αγωγός, ο κεντρικός που πάει από την περιοχή της Σποριάς και οδεύει προς Μανιάκη. Ναι. Εκεί διανύμει το εσωτερικό δίκτυο των Μανιακών. Στο 4, λίγο πιο κάτω, εκεί που έγινε αυτή η διασταύρωση καινούρια. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα. Εκεί θα υπάρχει διακλάδωση που θα φύγει προς το Δεσπυλίο και από εκεί θα φύγει αριστερά για να οδεύσει στον περιφερειακό δρόμο της πόλης, πάνω από την Καλλιθέα, και από εκεί θα είναι διακλαδωτές. Άρα για να το καταλάβουμε λίγο για την Καστοριά. Για Άργος είπαμε, από το 4 κατεβαίνουμε κάτω, σπίτι Παπουλίδη, Δεσπυλίο, Άργος. Έτσι θα πάρει το Άργος. Η Καστοριά πώς θα έρθει στην Καστοριά? Από την Καλλιθέα. Πάντα η Καλλιθέα κόμβος, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ναι, η γειτονιά σου ήταν κόμβος, ναι, ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Τι να κάνουμε, έχουμε γειτονιά, έχουμε γειτονιά εδώ, βέβαια. Ενεργειακός κόμβος, κύριε Νατσούλη. Ενεργειακός κόμβος Καλλιθέας. Μπράβο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εκεί θα, από τον περιφερειακό της Καλλιθέας, όπως ονομάζεται, θα οδεύσει προς τον αστικό ιστορικό. Άρα θα πάει από Νταϊλάκι περιφερειακό Καλλιθέας, ας πούμε. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και θα είναι ο κεντρικός σωλήνας πάνω εδώ στο βουνό μας, και από εκεί θα αρχίσει να κατεβαίνει κάθετα προς την πόλη. Θα υπάρχουν στην πορεία του κάποιοι διακλαδώσεις, ας πούμε στον Ταϊλά, και θα ξεκινήσουμε, υπάρχουν διακλαδώσεις για το δίκτυο. Λογικό. Αλλά από την Καλλιθέα θα είναι η βάση που θα ξεκινούν όλοι οι σωλήνες για να πάει μετά στην πόλη. Ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Τώρα το καταλάβαμε. Δεν ξέραμε ακριβώς. Εμείς νομίζαμε ότι θα έρθει κανονικά από Κύκνο, θα πηγαίνει δεξιά-αριστερά κτλ. Ο βασικός αγωγός είναι Καλλιθέα περιφερειακός. Έτσι είναι, κύριε Νατσούλη, όπως θα λέτε. Μάλιστα. Αυτό θέλαμε κι εμείς να συζητήσουμε. Πολύ σωστά και οι μηχανικοί του ΑΒΑΚΑ θέλησαν να γίνει αυτή η σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν καλύτερη γνώση από όλους για το πώς θα μπορέσουμε με τις λιγότερες ζημίες στα αδοστρώματα να περάσουμε και προς το Άργος, αλλά και να οδεύσουμε προς την πόλη, τουλάχιστον στο δίκτυο το οποίο είμαστε εμείς υπεύθυνοι, γιατί το εσωτερικό δίκτυο της πόλης είναι... Θα δίνει άδειες ο Δήμος εκεί μετά, ή η Δήμη μάλλον καλύτερα. Ακριβώς. Και υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων και της ΠΕ και της ΕΔΡΑΣ με τους μηχανικούς του ΑΒΑΚΑ. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο εξής. Αρχικά είναι λογικό, κατασκευάζεται το δίκτυο το βασικό που θα είναι ο κεντρικός σωλήνας και όπως είπαμε για Καστοριά, Άργος και όπως γίνεται τώρα και στο Μανιάκι. Εσωτερικά πότε σας είπαν οι άνθρωποι του ΑΒΑΚΑ ότι θα αρχίσουν να σκάβουν τους δρόμους? Ξεκίνησε, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Νατσούλη, η κατασκευή στο δίκτυο των Μανιακών, το εσωτερικό δίκτυο των Μανιακών. Θα συνεχίσουμε και με το Άργος και με την Καστοριά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί κλείνουμε πρώτα το βασικό δίκτυο, τον βασικό σωλήνα, και μετά πάμε σε σκάψιμο των δρόμων εσωτερικά στις πόλεις. Μπορεί να γίνουν και παράλληλες εργασίες, κύριε Νατσούλη, μπορεί να γίνουν και παράλληλες εργασίες από ό,τι ναι, μας. Οι παράλληλες εργασίες επιβάλλουν νέα συνεργεία, δεν ξέρω. Ναι, θα γίνουν και νέα συνεργεία, κύριε Νατσούλη. Ναι. Δεν θα υπάρξει μόνο ένα συνεργείο κατασκευή. Και μάλιστα συνεργεία, πληθυντικός αριθμός. Άλλο να δουλεύει Μανιά και άλλο να δουλεύει Άργος και άλλο να δουλεύει Καστοριά μέσα. Ακριβώς. Θα είναι συνεργεία, κύριε Νατσούλη. Δεν θα είναι μόνο ένα συνεργείο. Που θα δουλεύουν ξεχωριστά τις τρεις περιοχές. Μανιάκι, Άργος και Καστοριά. Αν στο Μανιάκι, παραδείγματος χάρη, έχει πάρει ένας τοπικός εργολάβος, άλλα κομμάτια θα πάρουν πάλι τοπικοί άνθρωποι και θα δουλέψουν άνθρωποι από την περιοχή. Μάλιστα. Η δική σας τώρα εκτίμηση, γιατί εδώ γίνεται το μπέρδεμα, όπως τα λέγαμε και στην αρχή της συζήτησής μας. Αγαπητέ Θωμά, ποια είναι η εκτίμηση λοιπόν ότι θα έχω εγώ αέριο εδώ που θα έχω και ενεργειακό κόμβο στην Καλλιθέα? Κύριε Νατσούλη, εκτιμήσεις δεν κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε με ένα τόσο, θα έλεγα, ρευστό
περιβάλλον που υπάρχει και σε παγκόσμιο και σε πανευρωπαϊκό και σε πανελλήνιο επίπεδο. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να κατασκευαστεί το έργο, που είναι τέλειο του 23, είναι ένα έργο ΕΣΠΑ που έχει καταλυτικές ημερομηνίες. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν άγνωστοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κατασκευή του έργου, καταλαβαίνετε, βλέπετε τι γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σωστά, αλλά υπάρχει ένα θέμα με το σταθμό αποσυμπίωσης Σποριάς, που εκεί είναι δέσφα, δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Με το σταθμό αποσυμπίεσης, που ήταν και το θέμα της προηγούμενης συνάντησης εκεί που τα λέγαμε και με την κυρία Κυριακή εδώ. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο σταθμός να γίνει φέτος ή όντως θα γίνει του χρόνου? Κύριε Νατσούλη, θα το έχουμε 2022. Ο κύριος, ο υπεύθυνος της ΔΕΣΦΑ, στην εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του έργου, ανέφερε ότι θα γίνει μέχρι την άνοιξη του 23. Αυτό είπε, αυτό μπορώ να σας πω και εγώ. Δεν έχω νεότερη ενημέρωση, ούτε... Ο σταθμός, αν αργήσει, θα αργήσει όλο το έργο. Όλο το έργο να έχει τελειώσει. Αν δεν έχει τελειώσει ο σταθμός, δεν κάναμε τίποτα. Πρέπει λίγο να το δούμε με το σταθμό, γιατί μπορεί να καθυστερήσει τόσο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο σταθμός στην Ποριά πρέπει να γίνει το 23. Μέχρι την άνοιξη του 23 είχε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι, αλλά μέχρι την άνοιξη του 23 είναι μέχρι την άνοιξη του 23. Εγώ σας πάω στο χειρότερο σενάριο. Θα κατασκευάσουμε εμείς μέχρι την άνοιξη του 23 τα εσωτερικά δίκτυα. Γιατί είναι ένα μεγάλο έργο τα εσωτερικά δίκτυα, κύριε Νατσούλη. Δεν είναι δαδαλώδης έργο, δεν είναι κάτι απλό. Αν δείτε και στο Πανιάκι εκεί πέρα πώς δουλεύουν τα συνεργεία, αν παραδοθείτε, θα καταλάβετε τι λέω. Θέλει προσοχή, θέλει μια συνεννόηση που γίνεται με τους περιοίκους, γιατί τέτοιου είδους έργα έχουν μια αναταραχή έτσι λίγο στην κάθε περιοχή που γίνεται το έργο. Καταλαβαίνετε και από κυκλοφοριακής απόψεως. Και από την, θα έλεγα, την αλλαγή της καθημερινότητας των κατοίκων. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί είναι ένα έργο που θα περάσει από συγκεκριμένες, από γειτονιές, από μικρούς από δρόμους. Στενά, από στενά, από στενά. Έχει αυτό τη δυσκολία του, κύριε Μαθούλη. Και αν πούμε ότι το έργο έχει με μια μεγαλύτερη ευκολία, γιατί δεν έχει, είναι σχεδόν επίπεδο. Το ανάγλυφο της Καστοριάς, εδώ τα πράγματα είναι... Είναι λίγο δύσκολα. Είναι λίγο πιο μπέρδεμα. Έχουν κάνει και το μέση. Και το Μανιάκι εύκολο νομίζω. Η Καστοριά έχει την τρομερή δυσκολία δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτό μας είπαν και οι υπεύθυνοι του έργου, ότι και από το μέση που κάναν και είδαν και το υπέδαφος. Γιατί ναι, μην ξεχνάμε ναι. Πέρα από το ανάγλυφο. Βράχια, βράχια, βράχια. Βράχια εδώ. Ναι. Η σημασία είναι, κύριε Νατσούλη, ότι ξεκίνησε ένα έργο το οποίο ελπίζω και με την ισορρόπηση των τιμών του φυσικού αερίου θα δώσει λύθη όχι μόνο στα νοικοκυριά αλλά και στις. Και στα μαγαζιά και στις βιοτεχνίες και μακάρι αυτό που λέγαμε είναι να υπάρξει και ένα ακόμα πιο, θα έλεγα, μια επέκταση αυτού του δικτύου και σε άλλους οικισμούς και σε άλλες περιοχές που έχουμε... Εντάξει, αν φτάσει μέχρι το Δυσπηλιό, μετά λίγο-λίγο να το πηγαίνουμε και προς Αμπελόκηπους και προς Μαύρομπο, ας πούμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι παντού θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις αυτές να υπάρχει και η επέκταση προς παραπέρα. Λογικό είναι. Όλοι μαζί να ευχηθούμε να υπάρχει και ισορρόπηση των τιμών, γιατί βλέπουν και το φυσικό αέριο πλέον έχει γίνει ακριβό καύσιμο. Και είναι και σε έλλειψη, κύριε Νατσούλη. Καταλαβαίνετε ότι κλείνει τη στρόφη και η συρρωστία προς την Ευρώπη. Ναι. Έχουμε θέματα και με την επάρκεια του φυσικού αερίου. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθούν αυτά τα ζητήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και κυρίως εδώ στην περιοχή, επειδή γίνεται η κατασκευή και με το πέρας κατασκευής να έχουν ισορροπήσει και οι τιμές του φυσικού αερίου, για να έχει ο κόσμος ένα φθηνό καύσιμο, γιατί με την δεν περνάνε αλλιώς οι χειμώνες. Δεν περνάνε. Θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας, κύριε Νατσούλη. Αυτός που έρχεται θα είναι Παναγία βόηθα. Λοιπόν. Βλέπετε τις τιμές των καυσίμων, βλέπετε τις τιμές της ενέργειας. Είναι ποσά δυσθεώρητα και πολύ δύσκολο για τα νοικοκυριά να τα αποξέρουν και τους επαγγελματίες. Και χωρίς δουλειές. Και βασικό, κύριε Μάνο, αγαπητέ Θωμά. Και χωρίς δουλειές ο κόσμος. Αυτό είναι το βάσανο. Ας είχαμε δουλειά καλή, ας είχαμε κανονική ροή στη δουλειά μας. Και ας το πηγαίνατε στο Θεό και το αέριο και το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Δεν θα μας ένοιαζε. Να είχαμε δουλειά. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, ότι δεν ζούμε σε μια κανονικότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η αναταραχή θα σταματήσει σύντομα, γιατί θα είναι προς το καλό του κόσμου. Ωραία. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη, που μου δίνετε το βήμα για να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σήμερα μπήκαμε στο νόημα ακριβώς τι θα συμβεί και πού θα είναι ο βασικός αγωγός για το Μανιάκι, όπως τον βλέπουμε βέβαια τώρα κεντρικά στο Μανιάκι.
πώς θα πάει στο Άργος και πώς θα έρθει και στην Καστοριά, από πού θα έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Αυτά λοιπόν ολοκληρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν και υπογράφθηκαν τελικά, γιατί θα δοθούν και οι σχετικές άδειες διέλευσης, όδευσης των αγωγών από τις υπηρεσίες και από την αντιπεριφέρεια φυσικά. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.